Από το καυτό σκηνικό του καιρού του περασμένου Ιουλίου έρχονται ανάσες δροσιάς, με την εξασθένιση των ανέμων να είναι αισθητή και στο Ηράκλειο. Ωστόσο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο κορυφώνονται οι άνεμοι, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή στους λουόμενους. Το Σαββατοκύριακο όμως αναμένεται ότι, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα εξασθενούν λίγο το βράδυ, όπως ήθιστε να το κάνουν, αλλά την ημέρα του Σαββάτου και την Κυριακή οι εντάσεις θα είναι μεγαλύτερες, άρα και ο κυματισμός αρκετά υψηλότερος στο βόρειο παράκτιο μέτωπο και οι εντάσεις βέβαια του νότου αρκετά υψηλότερες. Και από ό,τι δείχνουν και θερμοκρασιακά τα στοιχεία, φαίνεται ότι πέφτει η θερμοκρασία σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα. Οι ανάσες δροσιάς ανέστητες, κυρίως στις βραδινές ώρες, αλλά και το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, ενώ ο καιρός ευνοεί τους εκδρομείς εν ώψη του 15 Αυγούστου, καθώς οι βοριάδες αναμένονται ηπιότεροι. Η Κυριακή κορυφώνει τους ανέμους και φαίνεται ότι θα έχουμε και λίγες τοπικές αρκετά ψημένες νεφώσεις στα βόρεια του νησιού. Για φαινόμενα δεν θα μιλήσουμε εμείς. Αλλά από τη Δευτέρα και την Τρίτη φαίνεται ότι διατηρείται αυτό το βόρειο ρεύμα. Ένα βόρειο ρεύμα όμως το οποίο μάλλον ότι υποχωρεί και υποχωρεί περισσότερο την ημέρα του 15 Αυγούστου. Πάντως και τη Δευτέρα πνέουν βοριάδες. Η παραμονή δηλαδή της Παναγίας, πνέουν κάποιοι βοριάδες, ηπιότεροι, όπως σας είπα, από τις Κυριακές που θα κορυφωθούν. Και την Τρίτη μάλλον τα πράγματα θα κυλήσουν ακόμα πιο ήπια, ώστε να είναι μια ευχάριστη, καλή εορταστική μέρα με ένα βόρειο ρεύμα το οποίο θα διατηρεί τις συνθήκες δροσιάς. Αναφορικά με το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται μετά το 15 Αύγουστο στην Ελλάδα, στην Ισπανία και την Νότια Ιταλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο Μανώλης Λέκας έκανε λόγο για μια νέα θερμή εισβολή το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μα και τώρα που μιλάμε, οι περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή οι παράκτιες ζώνες εκεί, το Ισραήλ, ο Λίβανος κτλ., καίγονται κυριολεκτικά. Το ίδιο κάνει και στην Ισπανία. Η κεντρική Μεσόγειος, μεταξύ αυτών και οι δικές μας περιοχές, έχουν ευνοηθεί ιδιαίτερα και με το βόρειο ρεύμα, το οποίο εμάς μας δίνει αυτές τη δροσιά την περισσότερη από ό,τι στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Τώρα, μετά το δεύτερο δεκαήμερο, δηλαδή μπαίνοντας προς το τρίτο δεκαήμερο, δείχνει πράγματι ότι υπάρχει μία τάση για τη θερμή αυτή εισβολή που γίνεται στις δύο άκρες, δηλαδή ανατολικά και δυτικά, να έρθει και να γίνει ενιαία, όπως έγινε και η προηγούμενη, να έρθει και να γίνει λίγο ενιαία και να επηρεάσει και την κεντρική Μεσόγειο. Το όποιο σενάριο όμως αυτή τη στιγμή δεν δείχνει στοιχεία τέτοια τα οποία να έχουν το χαρακτήρα της προηγούμενης κατάστασης.